στιγμή που ομάδα διασωστών μάχης στις 31 μοίρας επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης επιβιβάζονται σε ελικόπτερο Ακούστα Westland 139 της Εθνικής Φρουράς. Αποστολή τους είναι η έρευνα και η διάσωση, χειριστή, που έχει καταρριφθεί σε εχθρική περιοχή. Το δικινητήριο Ακούστα Westland της 460 μοίρας έρευνας και διάσωσης της Εθνικής Φρουράς τροχοδρομεί για να απογειωθεί λίγα λεπτά μετά με τους επίλεκτους διασώστες μάχης πολεμικής μας αεροπορίας. Την ίδια στιγμή, μαχητικά F4 Phantom της 338 μοίρας Άρης προετοιμάζονται για απογείωση από την 117 πτέρυγα μάχης Ανδραβίδα. Οι πιλότοι των F4 έχουν αποστολή την παροχή εγγύς αεροπορικής υποστήριξης, υποστηρίζοντας την επιχείρηση διάσωσης. Μαζί τους επιχειρούν από την ίδια βάση μαχητικά κρούσεις F-15 της Ισραηλινής αεροπορίας. Η περιοχή ενδιαφέροντος καταφθάνει και μεταγωγικό C-130 της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο αναπτύσσει διασώστες μάχης που πέφτουν με αλεξίπτωτο πάνω από τη θάλασσα. Οι ομάδες διείσδυσαν στις περιοχές επιχειρήσεων με άλματα ελευθέρης πτώσης και στατικού ημάντα από ξηρά και θάλασσα. Στις περιοχές επιχειρήσεων εκτέλεσαν αποστολές εγγύς αεροπορικής υποστήριξης, κατευθύνοντας με ακρίβεια τα πυρά των φίλων αεροσκαφών στις εχθρικές επίγειες θέσεις. Όλα τα παραπάνω αποτελούν άριστη εφαρμογή διακλαδικής και διασυμμαχικής συνεργασίας εναέριων μέσων και επίλεκτων διασωστών μάχης στο πλαίσιο της άσκησης Συνίωχος 2021, φανερώνοντας το υψηλό επίπεδο ικανότητας διεξαγωγής αποστολών έρευνας και διάσωσης μάχης. Μέσα στην ομάδα της 301ης ΜΕΔ υπήρχε προωθημένος JTAC, ο οποίος με τη χρήση των διαδικασιών κατεύθυνε τα πυρά των αεροσκαφών εναντίον των επίγειων εχθρικών απειλών, προκειμένου να κάνει ασφαλέστερη την αποστολή έρευνας και διάσωσης μάχης. Μάλιστα, η 31 ΜΕΔ αναμένεται να καλύψει ευρύ φάσμα αποστολών ανάκτησης φίλιου προσωπικού και εξειδικευμένων ρόλων στο πλαίσιο ειδικών επιχειρήσεων, αποτελώντας μία από τις επίλεκτες μονάδες της νέος εσταθής σας διοίκησης ειδικού πολέμου του ΓΕΘΑ ως μονάδα έρευνας διάσωσης.